Φίλοι μου, καλησπέρα. Έχω τη μεγάλη μου χαρά να σας παρουσιάσω σήμερα το πρώτο κουτί μεταφοράς κυνηγετικών σκυλιών που είναι για το Βόλο, για τον Νίκο, το Χατσετριανταφύλλο. Φίλε Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξες. Το κουτί είναι σε διάσταση 1,23 επί 60 ύψος επί 60 βάθος. Είναι όλο με γωνία αλουμινίου περιμετρικά, σιλικονιασμένη. Αν δείτε εδώ, φαίνεται σιλικόνη παντού, για να μην περνάει νερό καθόλου μέσα στη γωνία. Μεγάλη εξαιρισμή με κάγκελο που μπορούμε να το κάνουμε, να βάλουμε ένα μπατζουράκι απ' έξω να κλείνει το παράθυρο για όποιον το προτιμάει, και στα πλάι και στα πορτάκια μπορεί να το κάνουμε το ίδιο. Αντανακλαστήρες για να είμαστε νόμιμοι, βέβαια με τόσα αλουμίνια το κουτί μας φαίνεται από μακριά. Φανάρια τύπου LED. Όλο το κουτί είναι περασμένο με δύο χέρια βερνί και μποντισμού για λιστερό. Και μετά με overlay. Παιδιά, το overlay κάνει εξαιρετική δουλειά. Αφήνει μια απίστευτη γυαλάδα πάνω και κάνει το ξύλο αδιάβροχο. Δεν περνάει νερό καθόλου. Τα πορτάκια μας πάντα σε κορνίζα. Όλα τα πορτάκια τα είναι δεμένα με αλουμίνια. Εδώ. Οι κλειδαρίτσες μας, όμορφες και λειτουργικές. Εδώ το σιρτάκι, ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Έχουμε στον προαιρετικό εξοπλισμό πάρα πολλά πράγματα. Να διαλέξει ο καθένας, άλλες κλειδαριές ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Με ντεσέδες βαρέου τύπου αλουμινίου. Όλες οι βίδες, να πούμε και να τονίσουμε, είναι ανοξείδωτες, δεν σκουριάζουν ποτέ. Και πάμε να δούμε το εσωτερικό του. Όλο σε κορνίζα, το κάγκελο εδώ στο εξαϊσμό, το πορτάκι μας. Πιχάκι εδώ για το stop στην πόρτα και για την υδροροή. Εδώ από κάτω μας, από τα πορτάκια είναι οι υδροροές μας. Μία, δύο μπροστά σε κάθε πορτάκι. Περασμένο σωληνάκι μέσα με σιλικόνη για να μην ζυμοποιούν νερά τα ξύλα. Όλο το καλώδιο μέσα που είναι για τα φανάρια μας είναι περασμένο σε κανάλι αλουμινίου. Δεν μπορούν τα σκυλιά να αγγίξουν πουθενά και βγαίνει εδώ στη γωνία. Οι κορνίζες μας από μέσα με τα κάγκυλα εδώ. Ανοίξουμε και από την άλλη μεριά να το δείτε. Και εδώ το ίδιο, οι υδροροές μας μισολινάκια. Ανοιγόμενο χώρισμα, πάντα με κάγκελο. Θέλουμε εξαερισμό, θέλουμε αέρα, τα σκυλιά πρέπει να αναπνέουν. Το κουτί σηκώνει θερμοκρασίες. Ανοιγόμενο χώρισμα, εδώ ανοίγετε το σιρτάκι σας. Έρχεστε από εδώ. Βάζετε το σιρτάκι και σταματάει. Το χώρισμα δεν ακουμπάει κάτω, έχει κενό. Άμα θέλετε να το έχετε κλειστό το χώρισμα και να πλύνετε το μπάτο σας, δεν παθαίνει τίποτα. Όλο μέσα ένα χέρι περασμένο με βερνί και μποντισμό. Το ξύλο πρέπει να αναπνέει, δεν μπορεί να το περάσουμε παραπάνω. Γίνεται το ξύλο αδρύ για να μην τραβάει τα νερά που θα πλένετε. Στο πλάι κι άλλος εξαιρισμός. Όπως είπαμε, μπορούμε να κάνουμε μπατζουράκια παντού, με κορνίζα, να κλείνουν τα παράθυρά μας. Και το κοτάκι μας είναι εδώ. Η φωτογραφία που διάλεξε ο φίλος μου Νίκος. Δεν μπορούμε φωτογραφίες καλές με ανάλυση, με καλή ανάλυση στο ίντερνετ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά. Προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μπορεί ο καθένας, βάζουμε ό,τι θέλει ο καθένας εδώ. Μπορούμε να βάλουμε και δικές σας φωτογραφίες που θα μας στείλετε. Να τις τυπώσουμε, δεν είναι τίποτα για μας, μία τύπωση μόνο είναι. Και το αυτοκόλλητο τον μπαίνει. Το κουτάκι είναι έτοιμο για βόλτες. Φίλε Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξες. Να είσαι καλά, να το χαρείς, με υγεία, καλή σεζόν, όπως το χαίρομαι και εγώ τώρα που το βλέπω.
ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε Νίκο και πάλι. Να είσαι καλά. Καλή σεζόν σε όλους. Καλή χρονιά να έχουμε. Και πάνω απ' όλα με προσοχή. Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά.